Γεια σας άρχοντες, τζαμαρία, και φύγαμε. Λοιπόν, σήμερα ξέρεις ματάρα, θα ρίξω με αυτή εδώ τη μηχανούλα. PAL Injectormatic, φοβερό πράγμα. Τι λες τώρα, Golden Razor, χρυσό, δεν είναι χρυσό στο, μάλλον είναι χρυσό στο χρώμα, αλλά... Golden Razor, ναι, τι δεν είναι χρυσό, χρυσό είναι. Τι λέει, Made in Great Britain. Η συγκεκριμένη. Ταλαιπωρημένο κουτάκι. Είναι μια παλιά μηχανούλα. Όχι τρελά παλιά, αλλά... Κάτσε να τη βγάλω από μέσα. Σμπρώχνω το κουτάκι, βάζω το ροκίτιο στην άκρη. Λοιπόν, και η μηχανούλα είναι αυτή εδώ. PAL Injectormatic. Φοβερό πράγμα, Ρε τι μπαλ. Τι λέει εδώ, ναι, τίποτα. Made in Britain, με Great Britain. Πλαστικό κουτάκι. Εντάξει, ωραία τότε κουτάκια. Τις βάζανε και σε κουτάκια έτσι τότε. Πλαστικά. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε το κοιτίο. Να δούμε και τη μηχανούλα. Κάτσε να σας τη δείξω έτσι λίγο γάπος. Έρχεται εδώ με κάποιες οδηγίες. Αυτή είναι η μηχανούλα. Ας τη βγάλουμε να τη δούμε. Και αυτές εδώ είναι οι λάμες της, που είναι injector. Ας τις βάλουμε για αυτές στην άκρη να τις δούμε. Και να δούμε και τις οδηγίες του, γιατί όχι. Τσαπ, ωραίο πραγματάκι. PAL Injector, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, η PAL, τι λέει εδώ, έχει, ναι, έτσι είναι. Δεν έχω φέρει και τον κλουζόνα, δεν διαβάζω. Λέει PAL Injector Matic. Θα σας το βάλω τώρα, μην τα διαβάζω εγώ τώρα. Όποιος θέλει να κάνει παύση να τα διαβάσει. Τα μυθιστορήματα εδώ της PAL, που είναι και έτσι vintage γιάρικα, έχουν και ωραίο, πως το λένε, είχαν και ωραίες παρουσιάσεις τότε. Εδώ χαρτάκι σαν εφημερίδα, ανοίγεις το χαρτί, πάλι τι λέει, Injectormatic Razor. Α, αυτές είναι οι οδηγίες, γράφει εδώ, PAL Injectormatic. Κάποιος εδώ γκαραντί και ιστορίες για αρκούδες τη λέει. Εδώ οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Και εδώ έχει οδηγίες πως να φορτώνεις τη λάμα. Φοβερό πράγμα. Τι ωραίο, με εικονιδιάκια την τότε εποχή. Πολύ έτσι τζερτζελεδιάρικο. Αυτές είναι και οι οδηγίες του, κάτσε να τις βάλω για αυτές στην άκρη, θα τις δούμε. Θα δούμε πως φορτώνει τώρα, σας δείξω πως φορτώνει η injector, αν και οι περισσότεροι ξέρετε πως φορτώνει η injector. Μα δεν είναι κάτι τρομερό. Η μηχανούλα είναι αυτή εδώ. Βέβαια τις μηχανές και τη μηχανούλα, όλα τα πάντα, κουτάκια, μηχανούλες, το cartridge αυτό που έρχονται, οι λάμες και αυτά, τα έχω πλύνει, τα έχω απολυμάνει, γιατί εννοείται δεν μπορούσα να ξεριστώ με αυτά όπως είχαν έρθει, ήταν απελπισμένα και αυτοί εδώ. Έχω πλύνει και το cartridge, γιατί το έχω φορτώσει με κάποιες άλλες λαμίτσες, θα τις δούμε τώρα. Λοιπόν, injector, αυτή είναι η μηχανούλα, ένα πλαστικό έτσι γκρι σκούρο, δεν είναι μαύρο, είναι έτσι πολύ γκρι σκούρο θα έλεγα, γερούλι. Με ωραίο πιάσιμο, βασικά, έχει έτσι γραμμώσεις, πιστεύω να φαίνονται. Εδώ λέει PAL Injectormatic. Και εδώ τι γράφει, πατέντες, patent pending, η πατέντα εκκρεμεί. Και insert key γράφει από εδώ και patent pending. Προφανώς είχαν καταθέσει τα σχέδια της πατέντας. Πατέντας.
τι πατέντας, κλεψιμέικη πατέντα είναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, PAL. Αυτή είναι η μηχανούλα. Τι παίζει με την PAL. Η PAL είναι μια εταιρεία. Πότε ξεκίνησε, το έχω γράψει εδώ. Α, έφτιαχνε τέτοιο. Έχει ξεκινήσει από το 1920 με 1930, εκεί μέσα ξεκίνησε η PAL. Ήταν μια εταιρεία που έφτιαχνε μαχαιροπύρουνα στη Μασαχουσέτη της Αμερικής, όπως λέμε και στα αμερικάνικα Massachusetts, στη Massachusetts έφτιαχνε τέτοια μαχαιροπύρουνα. Άρχισε να φτιάχνει και double-edged razor, πως το λένε, safety razor η PAL. Βέβαια κόπια στη ζηλέτ ήταν έτσι της τότε εποχής. Και κάποια στιγμή λέει έφτιαχνε μαχαιροπύρουνα, έφτιαχνε μαχαίρια επίσης. Στο δεύτερο παγκόσμιο έφτιαξε μαχαίρια και για τον Αμερικάνικο στρατό η PAL. Όπως οι περισσότερες εταιρείες μαχαιροπύρουνων τότε εποχή, που όταν έγινε η εμπλοκή στον πόλεμο, εντάξει, φτιάχνανε πολύ πράγμα για μαχαίρια και τέτοια για το στρατό, και επίσης φτιάχνανε, διάβαζα, κάποιες εταιρείες μαχαιροπύρων να φτιάχνανε και πυρομαχικά. Το γυρίσανε, δηλαδή το εργοστάσιο το κάνανε αναγκαστικά λόγω του πολέμου. Το γυρίσανε σε εργοστάσιο πυρομαχικών πολλές εταιρείες, και μετά μόλις τέλειωσε ο πόλεμος το ξαναγυρίσανε στα μαχαιροπύρουνα και στο ό,τι έκανε ο καθένας. Και εντάξει, τότε εννοείται η ανάγκη του πολέμου ήταν τα πυρομαχικά. Τέλος πάντων, έφτιαξε η PAL. Τι γίνεται όμως, η PAL, όταν οι injector, βασικά αυτές οι μηχανούλες, γίνανε γνωστές από αυτή εδώ τη μηχανούλα που έχω εδώ. Αυτή εδώ είναι μία SICK injector, είναι ίδιο στυλ με την PAL, γιατί η PAL βασικά την έχει κοπιάρει. Η SICK βασικά είχε το μονοπόλιο, λέει, της αγοράς στην Αμερική, στις αγοράς, σε τι, στις injector μηχανές. Συγγνώμη, δεν το είπα καλά. Είχε το μονοπόλιο στις injector μηχανές η SICK στην Αμερικάνικη αγορά. Και μόλις η SICK, η πατέντα της έληξε, τότε η PAL άρχισε να βγάζει, έκανε δικιά της πατέντα και καλά. Κατέθεσε και αυτή πατέντα και άρχισε να βγάζει και αυτή injector μηχανές. Αλλά μου φαίνεται προφανώς κανένας δεν μπορούσε να βγάλει τέτοιο στυλ, δηλαδή αυτή τη στυλ της μηχανής της SICK, της πατέντας της SICK, γιατί την είχε ως πατέντα η SICK. Μόλις έληξε πατέντα, βγάλανε και άλλοι. Γνωστή το φόρτωμα της injector, παίρνει αυτές τις λαμίτσες. Θα σας δείξω τις λαμίτσες που είχε μέσα, που τις έχω βγάλει εγώ, γιατί έχω βάλει εγώ κάποιες άλλες λάμες που θα ξεριστώ σήμερα. Τις έχω τυλίξει εδώ σε ένα χαρτάκι. Παίρνει αυτές τις λαμίτσες, τις injector, αυτές εδώ τις λαμίτσες. Αυτές εδώ είναι οι δικές της, η PAL. Τις είχε μέσα στο injectoράκι της. Είχε εδώ 7, 8, 10, πόσες είχε, δεν θυμάμαι. Τις έχω βάλει εδώ. Ωραία, είναι αυτές έτσι, χοντρούτσικες είναι οι λαμίτσες, δεν είναι πολύ λεπτές. PAL δεν θα ξεριστώ όμως με αυτές. Εγώ θα ξεριστώ, τις έχω φορτώσει εδώ σε αυτό το καρτριτζάκι. Τις έβγαλα όλες τις λάμες και έχω φορτώσει περσόνα λάμες, κάποιες περσόνα που έχω εδώ, injector. Και αυτές οι λαμίτσες εδώ, περσόνα injector. Τις οποίες persona injector, όμως αυτές εδώ η persona δεν έχουν το κλειδάκι που βλέπετε εδώ. Αυτό εδώ το κλειδάκι πάει και μπαίνει εδώ πέρα που λέει insert key, όπως γράφει εδώ insert key. Το λέει εκεί πέρα insert key, δηλαδή τι χαζομάρες, εντάξει, insert key. Έχει εδώ μία εγκοπή, όπως βλέπετε, έτσι ένα άνοιγμα πιο μεγάλο από τη μία μεριά, από την άλλη μεριά δεν έχει έτσι μεγάλο άνοιγμα. Έχει από εδώ ένα άνοιγμα που πάει και μπαίνει αυτό το κλειδάκι, το σμπρώχνεις και τι κάνει, τεντώνει στην ουσία το, κάτσε να δω αν θα φανεί, τεντώνει τη,
έτσι ανοίγει αυτή εδώ την τέτοια και μετά πας και φορτώνεις τη λάμα. Injector τέτοιου τύπου, δηλαδή και στη SICK, αν πάρω τη SICK, είναι ακριβώς το ίδιο, δηλαδή το ίδιο σύστημα. Και στη SICK μπαίνει το κλειδάκι, είναι ακριβώς το ίδιο κλειδάκι, δεν αλλάζει κάτι. Γιατί η πατέντα είναι τη SICK στην ουσία. Βγάλανε αρκετές, προσπαθήσαν να βγάλουν και άλλοι injector και μάλιστα έβγαλε και η Gillette, είχε βγάλει και η Gillette επίσης injector μηχανές, οι οποίες όμως αποτύχανε παταγωδώς, δηλαδή όταν λέω αποτύχανε παταγωδώς δεν είχαν τις πωλήσεις που περιμένανε, νομίζαν ότι θα κάνουν αρκετές πωλήσεις. Αλλά η SICK ήδη είχε το μονοπόλιο σχεδόν στην αγορά των injector μηχανών. Είχε γίνει πάρα πολύ γνωστή η SICK. Και έτσι όταν έβγαλε η Gillette δεν πούλησε πάρα πολύ. Η PAL πούλησε πάρα πολύ στην Ευρώπη, στην ευρωπαϊκή αγορά, παρά στην Αμερικάνικη. Στην Αμερικάνικη δεν υπάρχουν πολλές PAL, γιατί ο κόσμος έπαιρνε SICK. Ήταν πολύ γνωστές η SICK. Η Gillette έβγαλε και αυτή την Track, μου φαίνεται Track 2, κάπως έτσι την έλεγε, κάποιες μηχανές injector, αποτύχανε, δεν πετύχανε καλά. Μετά πήγε να κάνει μια πατέντα και καλά δικιά της η Gillette injector, τη Gillette Tecmatic, όπως γνωρίζετε και θα έχετε δει πάρα πολύ τη μηχανή που πήραν και οι αστροναύτε στο διάστημα, με αυτές που ξυρίστηκαν ο Buzz Aldrin και ο Armstrong. Αλλά η Tecmatic ήταν άλλη μία λέει μεγάλη αποτυχία της Gillette, και όχι μεγάλη αποτυχία μόνο, ήταν λέει και μηχανή απελπισίας, και αυτή δίπλωνε, είχαν κάνει μια πατέντα με ένα καρούλι μέσα με ένα cartridge και φόρτωνε στη γύρναγε και ένα σύρμα είχε μέσα, λάμα τι είχε μέσα, τέλος πάντων ένα κέρατο το οποίο φόρτωνε και πήγε και γύριζε. Τέλος πάντων, και είχες, δεν θυμάμαι πόσα ξυρίσματα, να κάνεις 10 ξυρίσματα κλπ. Μεγάλη αποτυχία και αυτή, και μεγάλη αποτυχία και σαν μηχανή, δεν ξύριζε καθόλου, ήταν απελπισία. Από ό,τι λένε τουλάχιστον, εντάξει δεν την έχω την Tecmatic. Αλλά το ότι ήταν αποτυχία στις πωλήσεις είναι γνωστό στην ιστορία, έχει μείνει στην ιστορία. Παρόλο που η Gillette είναι η μαμά του ξυρίσματος, έτσι, η μαμά εταιρεία του ξυρίσματος. Μεγάλη ιστορία η Gillette. Η Tecmatic και η injector της δεν πιάσανε τόσο, πάρα πολύ λίγο. Λοιπόν, πάλι, τι έχω κάνει. Έχω φορτώσει εδώ μία περσόνα σε αυτή εδώ πέρα την τέτοια. Της καθάρισα, την άνοιξα το καρτριτζάκι, όχι το άνοιξα, το καθάρισα μέσα με ένα πινελάκι και λοιπά, έβγαλα όλες λάμες. Φόρτωσα, απολύμανα δύο δικές της λάμες, δύο PAL λάμες που έχω βάλει εδώ, να τις δοκιμάσω και αυτές έτσι κάποια στιγμή, τις έπλυνα και τις καθάρισα και τις απολύμανα για αυτές, και τις έχω βάλει κάτω κάτω, έχω βάλει δύο τώρα PAL, από πάνω είναι η περσόνα και αυτό το κόκκινο που βλέπετε εδώ είναι ένα λαμάκι στην ουσία, αλουμινένιο πρέπει να είναι, το οποίο μάλλον ερχόταν, το βρήκα μέσα στο κουτάκι. Πρέπει να ήταν όταν πρωτοαόραζε τη μηχανή, πρέπει να είχε αυτό το αλουμινένιο τέτοιο. Το φόρτωσα και αυτό για να δούμε πώς φορτώνει και πώς πετάει την άλλη λάμα. Λοιπόν, βάζεις εδώ την τέτοια, το κλειδάκι. Ωραία μέσα. Έχει εδώ ένα σαν σιρταρωτό τέτοιο. Το πας πίσω και σμπρώχνει στην ουσία τώρα τη λάμα. Ωραία. Ούτε βλέπω εγώ, το βλέπω από το καθρέφτη εδώ τώρα. Οπα. Α, έκατσε πιο μέσα. Μα δεν φορτώνει τελικά αυτό. Μόμινο στο χέρι. Είναι πολύ λεπτό βασικά αυτό το λαμάκι. Τέλος πάντων, αυτό το τέτοιο, κάτσε το σμπρώξω εγώ το λαμάκι, να βάλουμε. Για να βάλουμε το άλλο. Λογικά η μηχανή πρέπει να ερχόταν έτσι, με αυτό το κόκκινο λαμάκι επάνω. Τέλος πάντων, ας δοκιμάσουμε τώρα τη λάμα. Όπως βλέπετε έχω πάει ήδη πίσω. Ξανά μανά.
ξανά έσπρωχνε στη λάμα δηλαδή στην ουσία για να μου το φορτώσει η περσόνα. Τώρα αυτή εδώ που βλέπετε είναι η περσόνα μέσα. Έλα ρε. Ο, εδώ, ξεκόλλησε. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε μπαίνει μέσα και σμπρώχνει την άλλη λάμα. Αν υποθέσουμε ότι αυτή ήταν η άλλη λάμα, έτσι τη σμπρώχνει. Όσο σμπρώχνει αυτό εδώ το ταλαβέρι, σμπρώχνει την άλλη λάμα και πάει και φορτώνει την καινούρια. Μ' αρέσει που το κάνω εγώ τώρα εδώ. Δεν το κάνω, δεν φαίνεται κιόλας. Τσακ. Μας έπεσε κάτω το αλουμινό τέτοιο. Αυτό είναι ένα αλουμινένιο κολοκύθι. Οπότε αν ήταν αυτή η λάμα η παλιά, ας υποθέσουμε, πήγε και μπήκε τώρα η καινούργια. Και τι κάνει, στραβά στο το κλειδάκι και έχει φορτώσει μέσα τη λάμα. Για να δω. Φόρτωσε, φόρτωξε ρε. Έχω βάλει εδώ την περσόνα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, μέσα είναι οι μαύρες, οι άλλες δύο που έχω, οι πάλι που τις έχω πλύνει και τις έχω απολυμάνει. Οπότε όταν θα θέλω να βγάλω αυτή, θα ξαναβάλω το κλειδάκι, ξανά με αναπίσω, σμπρόξιμο, θα βγει μια λάμα, θα μπει άλλη λάμα. Αυτός είναι ο χαβαλίστης, χαζομάρες. Το λέγανε και automatic system τότε. Θα μου πεις για την εποχή, ήταν automatic, αυτόματο. Παιδεμός είναι στην ουσία. Εγώ πιστεύω γι' αυτό δεν πιάσαν αυτές οι injector τόσο. Να κάθεις τώρα να βάλεις εδώ. Σύν' ότι δεν καθαρίζει. Δηλαδή τώρα εγώ πρέπει να κάνω, δεν ξέρω πόσα ξύρισματα μου βγάλει αυτή η περσόνα. Μου βγάλει πες 5, μου βγάλει όσα μου βγάλει, τέλος πάντων. Όσα βγάζει στο καθενός το φατσικό γίγνεσθε. Μένει λάμα μέσα. Τώρα αν σκουριάζουν δεν ξέρω αυτές οι λάμες. Μετά ξαναβάζεις την άλλη λάμα μέσα, πώς θα την καθαρίσεις, δηλαδή με τον καιρό, μετά από, πες ότι τη χρησιμοποιήσεις αυτή, λέμε τώρα ένα εξάμηνο ή ένα χρόνο, ποια θα είναι η κατάστασή της ένα χρόνο μέσα στις κεφαλές εδώ, στις τρούμπες και αυτά, θα έχει πιάσει κροκόδιλους. Εντάξει, δεν καθαρίζεται και πανεύκολα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το σύστημα την τότε εποχή, οπότε με αυτό θα ξεριστούμε, με την ball injector. Έχει και περίεργη γωνία, όπως θα δείτε, που ακουμπάει εδώ, δηλαδή δεν μπορείς να παίξεις με τη γωνία, πρέπει να πας σε συγκεκριμένη γωνία. Δεν έχω ξυριστεί μαζί της, πρώτη φορά ξυρίζομαι και με injector κιόλας, πρώτη φορά ξυρίζομαι, ούτε με αυτή έχω ξυριστεί, με τη SIG, και δεν έχει τύχει ποτέ να ξυριστώ, δεν ασχολήθηκα. Θα ξυριστούμε σήμερα με την μπάλη, για να δούμε. Λένε, έχω διαβάσει ότι έχει και περίεργο ξύρισμα, για να δούμε. Περίεργος είμαι. Οπότε ας βάλουμε αυτά τα τσουμπλέκια εδώ στην άκρη, περσόνες και λοιπά. Βάλτε εδώ πέρα, δεν τα χρειαζόμαστε άλλο. Και ο μόνος λόγος που κάθισα και απολύμανα βασικά αυτό το κέρατο είναι γιατί η περσόνα δεν είχε αυτό το συγκεκριμένο που έχω εγώ τουλάχιστον. Οι λάμες δεν είχαν το κλειδάκι, το σύστημα κλειδάκι. Γιατί από αυτό εδώ δεν μπορώ να τη φορτώσω παράδειγμα. Δεν έχει κλειδάκι για να το ρίξω μέσα στη μηχανή. Λοιπόν, η υπόλοιπη διαρρύθμιση ξυρίσματος σήμερα θα είναι σαπουνάκι, θα παίξω μπαλίτσα με sterling black cherry, ωραίο πράγμα, φοβερό πράγμα, sterlingάκι, πω, κερασάκι, μαύρο κερασάκι, μαύρο κέρασο, απίστευτο άρωμα, sterlingάκι, εγγύηση, πολύ ωραία σαπούνια. Τα sterling, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα sterling, μα πάρα πολύ, είναι φοβερό σαπουνάκι. Και όπως γράφει και εδώ, tallow, lanolini και βούτυρο καρετέ. Εντάξει τώρα, κάποιοι έχουν βγει ένα καρό σαπούνια και τα ψιλοσνομπάρουν τώρα τα sterling. Όταν είχαν πρωτοβγεί είχε γίνει χαμό. Sterling, ορίστε. Sterlingάκι. Ακόμα είναι, τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, ακόμα καλά κρατεί το sterling. Πολύ ποιοτικά σαπουνάκια. Λοιπόν, πρισεϊβάκι, homemade έχω εδώ φτιάξει, almond, τι έχω γράψει εδώ, almond, βανίλια και cherry, almond, βανίλια, cherry, πρισεϊβάκι homemade, επειδή έχω το cherry το σαπουνάκι. Πινελάκι, θα παίξω μπαλίτσα με το γιάκι, το ever hopeful,
το 24, το σχετικό, που το λέει Cat Whiskers, πώς το λέει, αλλά μάλλον G5 ή G1, ένα, κάποιος από τους G-Fiogos πρέπει να είναι, G-Fiogos, πρέπει να είναι G-Fiogos, τώρα G5, μοιάζει πολύ με το G5 που έχω βασικά, πάρα πολύ, παίζει να είναι G5 ή G7, ό,τι να είναι, μια χαρά είναι, φοβερό πινελάκι, πολύ ωραίο τέτοιο. Αυτές οι υβάκι, αυτές οι υβάκι δεν διάλεξα. Πώς μα πάω, κάνω προσεϊβάκι να διαλέξω και ένα αυτεσεϊβάκι και επιστρέφω. Αδέρφια, επέστρεψε. Έκανα προσεϊβάκι με το homemade εδώ, αμυγδαλόλαδο είναι βασικά. Αυτό πρέπει να είναι από τα πρώτα που είχα φτιάξει, τα homemade το δικό μου, πρέπει να έχει αμυγδαλέλαιο, βιταμίνη ε, είχα βρει, του είχα βάλει, coconut oil, δεν θυμάμαι τι άλλο, και, και γλυκερίνη μερικές σταγόνες, τότε έτσι το φτιάχνα, το, δεν το έχω πειράξει. Λοιπόν, έχω βάλει εδώ στο μπολάκι στερλιγκάκι, το έχω ψήλω έτσι λίγες σταγονίτσες νερό, το έχω ρίξει, το έχω ψηλοβρέξει, άσε αυτό στην άκρη, έφερα και αυτερσεϊβάκι, θα παίξω μπαλίτσα με μάντορλα, έξτρο κοσμέση, ωραίο, που το έχω ρίξει και λίγο τσέρι εθέριο έλαιο, γι' αυτό το βλέπετε έτσι λίγο θολούρα, το έχω κάνει τσεράτο το μάντορλα του έξτρο εδώ. Λοιπόν, για πάμε, το έχω βρέξει το πινελάκι, τώρα το πεινάζω και πάμε μαρα καολέ. Μπολάκι που βλέπετε, γης κοσμέτικ σήμερα. Ναι, πάλι όπως είπα ήταν το 1920 εταιρεία, 1930 εκεί μέσα, έτσι έχουμε μαχαιροπύρουνα, safety razors, double edge razor δηλαδή, έβγαζε λάμες δικές της η PAL, εννοείται, είχε και λάμες. Και το 1000, πότε ήτανε, πού το κλουζό γιατί δεν διαβάζω εδώ τις σημειώσεις μου, το 1950, ναι, το 1950 αγοράζεται λέει από την American Safety Razor Company, φοβερό πράγμα, η οποία είναι η γνωστή εταιρεία που έβγαζε τις Gen, τις Ever Ready και τις Persona. Αυτή η American Safety Razor Company ήταν πίσω από όλες αυτές τις εταιρείες, Gen, Ever Ready και Persona, αγοράζει και την PAL και συνεχίζει λέει να φτιάχνει και τα Safety Razor με το όνομα PAL, δεν άλλαξε το όνομα το PAL, το άφησε βασικά. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη η PAL, αυτή η συγκεκριμένη μάλλον η Injectormatic, πρέπει να είναι του 50 και πέρα μου φαίνεται, θα την ψάξω να δω αν μπορώ να βρω τι χρονιάς είναι, αλλά μου φαίνεται είναι από το 50 και πέρα, αν το βρω θα το βάλω, θα το γράψω εκεί πουθενά σε καμιά γωνιά. Τι ωραία μάρια, τι ωραία σαπουνάδα το στέρβι, εγγύηση οι στερβιγκάρες, κοιτάξτε πως γυαλίζει εδώ η μάρια, απίστευτο, δεν ξέρω αν το πιάνει το καμερικό πως γυαλίζει, ωραία, ωραία μαρέγια με γυαλάδα. Να δούμε και την ejector, τι είναι και αυτά τα ejector, έχουμε λέει περίεργη λέει γωνία κοπής,
η οποία δεν αλλάζει κιόλας. Οι περσόνες, οι συγκεκριμένες λάμες έχω ξυριστεί πάλι μαζί τους, όχι σε ejector, σε σαβέτα. Τις χρησιμοποιώ σε σαβέτες. Από μαρέγκα είμαι έτοιμος. Όπως βλέπετε εδώ είμαστε. Σούπερ. Θα βρέξω φάτσα. Πόπο κερασάκι. Μυρίζει το μπάνιο κερασάκι. Ναι, με αυτές τις περσόνες έχω ξεριστεί με σαβέτα. Τις βάζω σε σαβέτες. Σε διάφορες σαβέτες που παίρνουν τέτοιες λάμες. Θα κάνω καξίσμα και με αυτές κάποια στιγμή, σίγουρα. Στο μέλλον. Πολύ ωραίες λάμες, γλυκές λάμες, τουλάχιστον στη φάτσα μου. Έχουν κάτσει μια χαρά. Θα βάλω λίγο νεράκι εδώ. Εντάξει, η μαρέγκα έχει εκραγή, λέμε. Λοιπόν, πάλι είναι τελικά Golden Razor, όπως έλεγε. Για να δούμε. Έχει συγκεκριμένη γωνία. Δεν μπορείς να αλλάξεις γωνία. Για να δω που κόβει. Τα γένια είναι 2 ημερών. Δεν σε πολύ γέλια. Για να βλέπω εδώ. Κόβει. Εδώ. Βασικά θέλει να το ακουμπάς στην τέτοια που έχει εκεί. Μου φαίνεται. Είναι περίεργη όντως η... Ναι. Παρά είναι η ήπια μου φαίνεται. Έχει κάτσει καλά, από ό,τι βλέπω. Γιατί έχει αυτές εδώ τις δύο ακιδούλες. Εδώ μία και μία δύο, που μόλις σερταρώνει πάει και κάθεται μέσα. Και αυτό είναι το κενό της εδώ. Thank you.
Αλλά ψηλοαφήνει από ό,τι βλέπω. Θέλει οπωσδήποτε και δεύτερο χέρι. Τώρα που βάλα την τζαμαρία το είδα. Πάντως ήπια είναι, άφοβη είναι, δεν κόβει, δεν ράβει, αλλά εντάξει θα έλεγα ότι είναι και η... Δηλαδή, πιο αποδοτική είναι μια Edwin Jagger D89. Όχι ότι δεν ξυρίζει. Όπως από ό,τι βλέπετε πρέπει να κάνω αρκετά περάσματα για να τρώει λάχανα. Εντάξει, ίσως, δεν ξέρω, ίσως και γι' αυτό δεν πιάσανε αυτές οι injector. Δεν έχω, θα ξυριστώ και με τη ΣΥΚ κάποια μέρα, έτσι να δω τι έχει, αν είναι ίδιο στυλ, ίδιες απόδοσης. Μην σας πω, πιέζω λίγο για το ξηραφάκι. Εντάξει. Εμπειρία της, του ejector. Έτσι, λες και είμαστε το 50. Το 50-60. Λοιπόν, έτσι πάμε να ξεβγάλω. Να πάμε βου ημίχρονο οπωσδήποτε. Για κάτσα να βάλω γυαλί από περίεργεια να δω. Εντάξει, έχει αφήσει μερικά γένια, βλέπω. Έτσι λίγο, θέλει οπωσδήποτε δεύτερο χέρι, οπωσδήποτε. Μη σας πω, σηκώνει και τρίτο. Εντάξει, δύο χέρια θα κάνω τώρα. Τουλάχιστον απολαύσαμε κερασάκι σήμερα. Μαύρο κέρας. Εντάξει, έχει βγει, έχω δει αυτή η PAL είχε βγάλει και μια ejector αριθμιζόμενη stainless steel, η οποία έβλεπα ήταν ίδιο σχέδιο, εννοείται, εντάξει, η Parker το αντέγραψε στα άντερ, ίδιο σχέδιο με την Parker
Έχει βγάλει και η Parker τώρα μια injector. Μοντέρνα, δεν ξέρω πόσες μοντέρνες injector υπάρχουν, δεν το έχω ψάξει γιατί δεν με είχε απασχολήσει ποτέ το θέμα injector. Εντάξει, ξέρω ότι η Parker έχει βγάλει μια injector. Είχε βγάλει τελευταία, η οποία μοιάζει πάρα πολύ. Ίδιο, ακριβώς ίδιο στυλ με αυτή την μπάλτη ρυθμιζόμενη. Stainless steel. Δηλαδή σε σημείο που τις έβαζες δίπλα-δίπλα και έλεγες ποια είναι ποια. Parker ή Pal. Όπως ήταν η Pal όλοι έτσι stainless steel, έχει ένα κέλυφος έτσι από εδώ πάνω και έχει ένα πλαστικό μαύρο χερούλι, έτσι ακριβώς ήταν και η Pal. Η Injector έβγαζε και μια άλλη εταιρεία, μια stainless steel πάλι, πώς την έλεγε, One, δεν ούτε θυμάμαι, ούτε τι θυμάμαι, σας γελάσω. Οι οποίες δεν ξέρω βέβαια πώς ξελίζουν, εννοείται. Εντάξει, το την Injector δεν έχει να κάνει ότι μπορεί να θα ξελίζουν ίδια όπως ξελίζει αυτή εδώ. Εννοείται μπορεί να τις έχουν κάνει διαφορετικές. Στα blade gap τους και σε αυτά. Εδώ στο λεμόνα και σε μερικά σημεία το νιώθω ότι έχει αφήσει, το ακούω δηλαδή ότι έχει αφήσει μερικά. Δεν με βολεύει να σας πω, αλλά δεν ξέρω, κάτι με χαλάει. Κάτι με χαλάει στην τζέκα. Το χερούλι της με χαλάει και στο κράτημα, γιατί όπως βλέπετε εδώ είναι παχύ, όπως είναι τσακετά, και εδώ πάει και στενεύει πολύ. Και αντί να είναι ανάποδα, δηλαδή να είναι το... Να ήταν δηλαδή το στριμμένο το χερούλι έτσι για να μπορείς να την κρατάς, να ξυρίζεσαι, όπως την κρατάω εγώ έτσι από εδώ με τα δάχτυλα, δεν με βολεύει. Ή θα πρέπει να την κρατάω να βρω άλλο κράτημα. Δεν ξέρω, περίεργο είναι. Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ βολεύει. Δεν ξέρω γιατί. Και στο κράτημά της δηλαδή. Εντάξει, ρίξαμε για ένα ξύλινο και με μια ejector του 50. Έτσι για το... Για το Θεαδίνε! Ναι, έχει συγκεκριμένη γωνία. Να πεις ότι θα είναι άλλη κλίση, δεν γίνεται. Έχει συγκεκριμένη τέτοια. Πάει εδώ, τσακ. Εδώ. Πάει και κάθε εκεί, σε αυτή τη... που είναι η λάμα. Δηλαδή δεν μπορείς να την πας ούτε εδώ, ούτε εκεί. Εκεί. Μόνο εκεί κόβει. Δεν είναι να πεις ότι έχει καμία ιδιαιτερότητα στη γωνία κλίσης που ξερίζει. Να πω ότι άμα την αλλάξω αλλάζει και η μηχανή, η συμπεριφορά της. Πάντως είναι ήπια, άφοβη για να κοπείς. Εγώ εδώ πιέζω κιόλας λίγο.
Φανταστείτε ότι μπίζαν λίγο οι ακόβοι. Βρέχω εδώ επειδή έχω στέρλινγκ, έτσι. Μπορώ για κάνα μερεμέτια. Μένει η μεταλλιστηρότητα. Με το στέρλινγκ αρκετή. Να και εδώ το. Και εδώ το νιώθω. Παρά ήταν ήπιο το ξέρισμα σήμερα. Εντάξει, οκ. Okay. Την πάλεψε. Με τα πολλά και με τα... Με τα πολλά και με τα λίγα πολύ. Το βγάλαμε το ξέρισμα. Λοιπόν, θα ρίξουμε και το έξτρο κοσμέ τώρα. Α, πω. Το συγκεκριμένο αυτερσεϊβάκι μου αρέσει αρκετά το έξτρο γιόλας και σαν αυτερσεϊ. Εκτός το άρωμα δηλαδή. Ας κάνει η ρίγου πετάξη, οπωσδήποτε. Λοιπόν, αδέρφια, injector, πάλι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι καμιά μηχανή που λιγάει τα σίδερα, εννοείται. Εντάξει, ήπια είναι αρκετά. Περίεργη είναι, δεν ξέρω, και στο κράτημα και στο ξύρισμα. Εντάξει, με ξύρισε, αλλά σμπροχτά πουλί, σμπροχτά. Το σμπρόχναμε για να μας ξυρίσει. Το του ρίξα και λίγο πίεση στο ξυράφι. Γιατί έβλεπα ότι, όπως το λένε, δεν την πάλευε. Δηλαδή άμα είχα 4-5 μέρες γένεια, δεν υπήρχε περίπτωση αυτή να ξυρίζει, να τη βγάλει καθαρή η injector. Η συγκεκριμένη πάλι δεν... θα ρίξω μια κουσούρα και με αυτή τη περίεργεια. Πού είσαι sick? Θα ρίξω και με τη sick έτσι μια αναξύρισμα να δω. Έχει την ίδια απόδοση με αυτή, με την πάλι. Για να δω. Έτσι, είμαι περίεργος τώρα να δω. Δεν τα ξέρω, νομίζω και γίνει. Τέλος πάντων, την πάλεψε όμως, την πάλεψε. Στην κυριολεξία την πάλεψε. Sick. Να, τώρα π.χ. Θα μείνει λάμα μέσα. Γιατί δεν μπορώ να τη βγάλω. Εντάξει, μπορώ να τη βγάλω. Μπορώ να τη βγάλω, να την ξαναφορτώσω στο cartridge. Αλλά. Περίεργη η κατάσταση αυτή η injector. Θα τη βγάλω εδώ τη λάμα γιατί, για να τη φορτώσω στη sick. Γιατί δεν. Εντάξει, τώρα δεν θα ξαναξυριστώ με αυτή τη μηχανή. Παρά είναι ήπια. Όχι ότι είναι ήπια, μάλλον παρά είναι έτσι μη αποδοτική, θα έλεγα. Θέλει να την παλέψει αρκετά. Δύο χέρια, μην σας πω και τρία. Και τρία να έκανα, καλά θα ήταν. Ωραία θα ήταν. Αλλά τέλος πάντων. Αλλά εντάξει, για το Θεό είναι. Injector. Ίσως γι' αυτό δεν πιάσανε κιόλας, πιστεύω, και την εποχή εκείνη. Δεν ξέρω αν το σφύριξε κανείς, να του πήρε μαστόρια. Αυτό το πραγματάκι δεν ξυρίζει καλά. Ίσως γι' αυτό δεν πιάσαμε η injector την τότε εποχή. Ποιος ξέρει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τα υπόλοιπα, εντάξει, στερλιγκιά, τι να λέμε. Έτσι, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, αδέρφια, άλλη μια ξυρισματάρα, έλαβε τέλος. Σας χαιρετώ, χαίρεστε.